Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωπε της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, κύριε Διοικητικά του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, κύριε Διευθυντά της Ουρολογικής Κλινικής, αγαπητοί νοσηλευτές, συνάδελφοι της μητέρας μου, κυρίες και κύριοι, η Αναστασία Παρασκευούδη ήταν η μητέρα μου και η δεύτερη από τα τέσσερα παιδιά που με ατελείωτη αγάπη μεγάλωσαν οι ευσεβείς παππούδες μου Ελένη και Χρήστος. Η μητέρα μου νωρίς έδειξε την αγάπη της για την ιατρική επιστήμη. Σπούδασε αρχικά νοσηλευτική, ενώ στη συνέχεια προχώρησε σε μεταπτυχιακές σπουδές στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η αγάπη της και η αφοσίωσή της στο λειτουργήμα του νοσηλευτή περίσσευε. Από όποιο τμήμα πέρασε ως προϊσταμένη, τμήμα μεσογειακής ανεμίας, ορθοπαιδική κλινική και άλλα, άφησε το στίγμα της. Όλοι, ασθενείς και συνάδελφοι, έχουν να πούν μια καλή κουβέντα και να διηγηθούν μια κλικιά ιστορία. Υπήρξε άνθρωπος της προσφοράς. Στη ζωή της ήταν απόλυτα αφοσιωμένη σε ό,τι αγαπούσε. Ήμουνα το μοναχοπαίδι της που με μεγάλωσε με αρχές και αξίες και είναι περιττό να πω πόσο με λάτρευε. Η ζωή της ολόκληρη μου. Θα ήθελα από εκεί που είσαι να με καμαρώνεις και να με προσέχεις και εγώ θα προσπαθήσω να σε κάνω περήφανη. Η ευαισθησία της στον ανθρώπινο πόνο και η αγάπη της για τον συνάνθρωπο ήταν γνωστή. Δέχομαι ακόμα πολλά μηνύματα και τηλεφωνήματα από ανθρώπους που στήριξε, βοήθησε και του συμπαραστάθηκε. Ο καθένας έχει τη δική του ιστορία για το τι έκανε τα σουλίτσα τους. Γιατί και για αυτούς ήταν ο φύλακας άγγελός τους, όπως και για όλους εμάς.